λένε πως εμείς των 65 και πάνω αναλογιζόμαστε συνέχεια το χτες. Έτσι είναι. Πιο πολύ όμως κοιτάμε μπροστά. Με μια ταινία μικρού μήκους, οι φορείς της Κρήτης καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν έναντι της εποχικής γρίπης. Πολύ αξίζει ο χρόνος και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κρίμα από το να τον σπαταλάσει. Ένα κοινωνικό μήνυμα των φορέων της Κρήτης, της 7ης ΥΠΕ, του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου και της περιφέρειάς μας για τον εμβολιασμό ενάντια στη γρήπη. Στόχος της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και απευθυνόμαστε κυρίως σε όσους έχουν αμελήσει μέχρι σήμερα τον εμβολιασμό τόσο, τόσο με το αντιγρυπτικό όσο και απέναντι στις άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι προστατεύονται ήδη, διαφυλάσσεται η υγεία τους και προστατεύονται αυτοί και γύρω τους. Θυμάμαι όταν πρωτοβγήκα νέος στη ζωή, σε κάθε μου αναποδιά τη φωνή της μάνας μου να λέει «Την υγειά σου να έχεις, γιέ μου, και όλα τα άλλα, πόσο δίκιο είχε. Την υγειά σου να έχεις και όλα τα άλλα». Σήμερα, μετά από μία πανδημία, μάθαμε όλη τη σοφία πίσω από αυτές τις λέξεις. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, την περίοδο αυτή είμαστε εν μέσω έξαρσης της γρήπης, αλλά και των άλλων ιών του αναπνευστικού. Καθώς έχουν περάσει 2 χρόνια, όπου με τα μέτρα προστασίας που όλος ο πληθυσμός κρατούσε, τώρα είναι λογικό ο ιός να θέλει να επιζήσει, συνεπώς να βρισκόμαστε σε έξαρση. Ανοίξαν τα σχολεία μετά από μία εορταστική περίοδο. Αναμένουμε αύξηση των κρουσμάτων. Οπότε η λύση ποια είναι? Η λύση είναι το προλαμβάνει. Ποιο είναι το καλύτερο? Ο εμβολιασμός. Παραμένει πάντα το καλύτερο μέτρο πρόληψης αντιμετώπισης της εποχικής γρίπης. Έτσι λοιπόν, καλούμε όλο τον κόσμο που ανήκει ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, στις ομάδες ψηλού κινδύνου, να εμβολιαστεί άμεσα. Πάντως, αυτή την ώρα φαίνεται το σύστημα υγείας του νησιού να είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε αρκετά κρούσματα γρίπης ό,τι αφορά τον παιδικό πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά τον COVID, η καθημερινή ενημέρωση που έχουμε από τις υγειονομικές μας μονάδες είναι ότι έχουμε μια ανωδική τάση, η οποία όμως είναι ελεγχόμενη προς πάθη κατεύθυνση. Συμβουλεύτηκα τον γιατρό μου και εμβολιάστηκα. Τώρα κυκλοφορώ και νιώθω ελεύθερος και ασφαλής. Κάντο και εσύ, για σένα, για τους γύρους, για όσους αγαπάς.